15% αυξήθηκαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης που πηγαίνουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με το πρόγραμμα Εράσμους από πέρυσι μέχρι φέτος. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η φοιτητική ομάδα ESN με τίτλο «Ευκαιρίες, κινητικότητα στην Ευρώπη και στον κόσμο», με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα υπάρχοντα προγράμματα. Ο στόχος και αυτό που είχαμε εμείς σαν ιδέα για να κάνουμε αυτήν την εκδήλωση είναι ότι θέλουμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές και τους νέους ποιες είναι οι ευκαιρίες που έχουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό, γυρνώντας πίσω βέβαια, όχι για μόνιμη μετακίνηση, ώστε να γνωρίσουν μια άλλη κουλτούρα, να δουν πώς είναι εκεί, να δουν αν τους αρέσει και ό,τι εμπειρίες έχουν να τις επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα. Το Πολυτεχνείο Κρήτης στηρίζει την κινητικότητα των φοιτητών για να γνωρίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων χωρών, αλλά και για να ζήσουν την εμπειρία της συνεννόησης σε άλλη γλώσσα, καθώς και το πόσο εύκολο θα μπορούσε να είναι ένα επαγγελματικό μέλλον στο εξωτερικό. Υπάρχει μια χρηματική βοήθεια. Δεν θεωρώ ότι καλύπτει όλα τα έξοδα, αλλά στα πανεπιστήμια υποδοχής παρέχονται διάφορες ευκολίες. Όπως και εμείς προσπαθούμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης να βοηθήσουμε τους φοιτητές, γιατί και εμείς βέβαια δεχόμαστε φοιτητές Εράσμους. Και να πω μέσα σε αυτά τα πλαίσια ότι η ομάδα αυτή ESN ξεκίνησε για να αποτελέσει μια ομάδα υποδοχής φοιτητών στους φοιτητές του Εράσμους. Η Αλεξάνδρα Σιάτου μας είπε για τα θετικά και αρνητικά της παραμονής 6 μηνών σε μία ξένη χώρα ενός Έλληνα φοιτητή, αλλά και το πώς επιλέγεται η χώρα σπουδών με το Εράσμους. Εγώ Εράσμους έκανα στη Βρέμη της Γερμανίας, ένα εξάμηνο, έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη. Συνήθως με ρωτάνε για το χρηματικό και πόσο εύκολο είναι κάποιος φοιτητής να μείνει στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι τα χρήματα που μας δίνουν είναι υπεραρκετά άμα κάποιος κάνει μια σωστή χρήση. Και εδώ πληρώνουμε τα νοικιά μας και εκεί θα πληρώσουμε το νοικιό μας. Είναι ανάλογα σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάμε, αλλά πιστεύω ότι καλύπτονται τα έξοδα. Την εκδήλωση παρακολούθησαν και ξένοι φοιτητές που βρίσκονται με Εράσμους στο Πολυτεχνείο αλλά και το ΤΕΙ Κρήτης. It's quite different for home students and for Erasmus students because I think for Erasmus students it's always a little bit easier. How about the language? About the language? Yeah, I know a few phrases, but like basic words like ευχαριστώ, παρακαλώ, I don't know, so some greetings like γεια σας and καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. I don't know, Poselene, Melene, Daniel and